Καλημέρα! Τετάρτη 24 Ιουλίου σήμερα και επιτέλους βγαίνει το πρώτο vlog. Απολογούμε για την αργοπορία, γιατί είχαμε τρεχάματα το πρωί. Αλλά έχω και ένα νέο. Φτιάχτηκε το μικρόφωνο. Να το. Αυτό που είχα παραλάβει προχθές, αυτό που κατάφερα να το κάνω συμβατό με τη συσκευή μου χθες και το έχουμε εδώ σήμερα και ελπίζουμε και ευχόμαστε ο ήχος να είναι καμπάνα, όπως λέμε στα Κυπριακά, πολύ δυνατός. Για τα παλιότερα vlogs, τα οποία ήδη έχουν γυριστεί και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή στον ήχο, σας ξαναλέω ότι όσοι δυσκολεύεστε να τα ακούσετε από τον υπολογιστή σας, είτε το laptop, είτε τον desktop, είτε τον επιτραπέζιο υπολογιστή, είτε το φορητό, δοκιμάστε να τα ακούσετε με ακουστικά από τον υπολογιστή ή από το κινητό σας. Γενικά, οι υπολογιστές δεν έχουν τόσο καλή απόδοση στον ήχο όσο έχουν τα κινητά. Λοιπόν, μια ωραιότατη επιστολή σήμερα που έχει βάλει και τίτλο η φίλη «Καρδιά ή λογική? Η πολλή επιλεκτικότητα είναι προστασία του εαυτού ή χάσιμο ευκαιριών?» Πολύ ωραίο θέμα. Και πάμε να διαβάσουμε την επιστολή. «Γεια σου Θέκλα, σε παρακολουθώ καιρό μιας και μου αρέσουν τα ψυχολογικά θέματα. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα για να μην βγει μεγάλο το κείμενο. Είσαι δικιά μου εσύ, σε ευχαριστώ πολύ που με σκέφτεσαι. Είμαι 28 χρονών, είμαι από Ελλάδα και ζω στο εξωτερικό εδώ και 4 χρόνια λόγω δουλειάς. Ζω μόνη μου εδώ και προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή μου, αν και το μυαλό μου είναι πάντα πίσω στην Ελλάδα». Αυτό το σημειώνουμε, ότι το μυαλό σου είναι πάντα πίσω στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό νομίζω. «Αυτό που με δυσκολεύει είναι η μοναξιά και έλλειψη δικών μου ανθρώπου. Δεν έχω σχέση εδώ και χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να βρω σύντροφο εδώ. Νομίζω πως δεν κολλάω με τη δικιά τους νοοτροπία. Έπειτα, δεν μου αρέσει το ότι γνωρίζονται όλοι μέσω site γνωριμιών, ενώ εγώ έχω συνηθίσει στον παραδοσιακό τρόπο όπου έρχεται ο άντρας να φλερτάρει. Για κάποιο λόγο με ελκύουν συνήθως μεγαλύτεροι άντρες, τους βρίσκω γοητευτικούς. Έκανε ένα βλοκάκι το προηγούμενο Σάββατο για τους λόγους που μπορεί μια κοπέλα... τους πιθανούς λόγους που μπορεί μια κοπέλα να ερωτεύεται έναν φυσικά κατά πολύ μεγαλύτερο τους άντρα, ήταν εκείνο το vlog. Μπορείς να το δεις. Ίσως να καταλάβεις κάτι για σένα, δεν ξέρω. Τους βρίσκω γοητευτικούς, αλλά πέφτω συνέχεια σε περιπτώσεις ακατάλληλες και καταλήγει πάντα να γίνεται κάτι εφήμερο χωρίς προοπτική. Λόγω ηλικίας, τα 28 κορί, έχουν αρχίσει οι ερωτήσεις της οικογένειας μου για το πότε θα παντρευτώ. Άρα να υπολογίσω ότι η οικογένεια σου είναι συντηρητική οικογένεια, η οποία σου ζει και στην επαρχία, για να αρχίζουν από τα 28 να διερωτούνται πότε θα παντρευτείς, να σε ρωτάνε μάλλον πότε θα παντρευτείς. Οι περισσότερες φίλες μου έχουν ήδη παιδί, από κάνα χωριό θα σε κάνα νησί, δεν μας λες. Μικρή κοινωνία πάντως. Εγώ λόγω συνθήκων έχω αφήσει πίσω την προσωπική μου ζωή. Αγάπη μου, δεν μπορείς να πεις ότι στα 28, άμα αργήσεις, αν στα 28 δεν έχεις ήδη παντρευτεί και δεν έχεις παιδί, ότι έχει συμβεί κάτι λάθος. Το να αφήσεις πίσω την προσωπική σου ζωή, δηλαδή να μην έχεις ερωτική σχέση, ναι. Η ζωή μου είναι δουλειά και γυμναστήριο. Εκεί γνώρισα πριν 2 χρόνια ένα γυμναστή πολύ μεγαλύτερό μου. Με περνάει 19 χρόνια. Είναι 47 τώρα. Εσύ 28 και αυτό 47 δηλαδή. Ιρανικής καταγωγής. Άρα δεν είναι ντόπιος, δεν είναι από τη χώρα στην οποία ζεις, που λες και εσύ ίδια πως δεν ταιριάζει η κουλτούρα σου με την κουλτούρα των Δυτικών Ευρωπαίων. Γοητεύτηκα αμέσως και είχαμε μιλήσει λίγο στο Facebook, αλλά τίποτα παραπάνω, γιατί τότε νομίζω πως είχε σχέση. Έπειτα χαθήκαμε και τώρα, μετά από 2 χρόνια, μου έστειλε ξανά μήνυμα να πάω σε ένα μαγαζί που δουλεύει να τον χαιρετήσω. Πήγα και κανονίσαμε να πάμε σε λίγες μέρες να γυμναστούμε μαζί και μετά για φαγητό. Δεν ξέρω που θα καταλήξει και δεν ξέρω αν κάνω καλά που το συνεχίζω. Προφανώς αυτός θα θέλει επιβεβαίωση, μιας και μία μικρή σε ηλικία ασχολείται μαζί του. Είναι η υπόθεση σου αυτή. Υποθέτεις ότι αυτός μπορεί να ασχολείται μαζί σου για να πάρει επιβεβαίωση. Το ερώτημα είναι να ακούμε την καρδιά μας ή τη λογική? Γιατί αν το πάρουμε τη λογική, δεν πρέπει να το συνεχίσω. Αν το σκεφτώ συναισθηματικά, θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία έστω και για λίγο. Εξάλλου, είναι ανώφελο να μην ζούμε αυτά που μας συμβαίνουν
περιμένοντας τον έναν και μοναδικό. Αναρωτιέμαι αν η πολλή επιλεκτικότητα είναι προστασία του εαυτού ή χάσιμο ευκαιριών. Και στέλνεις και τις φωτογραφίες σου, να είσαι καλά, κάνε το vlog, φιλιά. Στις φωτογραφίες σου φαίνεσαι μια ωραιότατη κοπέλα, η οποία είσαι και γυμνασμένη, μπράβο. Φαίνεται ότι σου αρέσει η γυμναστική αρκετά και φαίνεται και από τη φωτογραφία. Και αυτός είναι λίγο μακρινή η φωτογραφία που μου στείλες, δεν πολύ φαίνεται το πρόσωπο. Εντάξει, ένας άνδρας 47 χρονών, ο οποίος είναι γυμναστής, είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό να έχει ωραίο σώμα. Τώρα για το πρόσωπο δεν γνωρίζω. Στα 47 δεν είναι μεγάλος για να είναι το πρόσωπο του γερασμένο κλπ. Λοιπόν, εσύ φίλοι, έχεις δύο θέματα. Έχεις τρία θέματα, δεν έχεις μόνο ένα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η διαφορά ηλικίας. Η διαφορά ηλικίας είναι το ένα, τα 19 χρόνια διαφορά ηλικίας. Γιατί εάν ένας άνδρας είναι μεγαλύτερος από εμάς για πάνω από 15 χρόνια, μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη από εμάς για πάνω από 15 χρόνια, εκεί φαίνεται ότι έχουμε διαφορετική νοοτροπία ή εικάζεται τέλος πάντων. Από την άλλη, έχετε κοινά ενδιαφέροντα και κοινά χόμπι όπως είναι η γυμναστική, το healthy living, το να ζείτε υγιεινά κλπ, το οποίο μπορεί να σας φέρνει πιο κοντά σε νοοτροπία. Το θέμα σου δεν είναι διαφορά ηλικίας τόσο, όσο η διαφορά κουλτούρας, γιατί ο Ιρανός δεν είναι το ίδιο με τον Έλληνα. Εσύ που έρχεσαι από μια, δεν μου έλεγες ακριβώς όπου έρχεσαι, αλλά υποθέτω από επαρχία ελληνική, που οι δικοί σου κάνουν θέμα ότι στα 28 δεν έχεις παντρευτεί ακόμα και δεν έχεις κάνει παιδί, τι θα πούνε άμα να ακούσουν ότι είσαι με έναν Πέρση, ο οποίος είναι και 19 χρόνια μεγαλύτερος από σένα? Εμένα δεν με νοιάζει τι θα πούν οι γονείς σου ή τι θα πούν οι γονείς μου, αλλά εσένα προφανώς σε νοιάζει τι θα πούν οι γονείς σου, γιατί το αναφέρεις ότι σε ρωτάνε τι θα γίνει με την προσωπική σου ζωή και ότι νιώθεις άσχημα ίσως ή ότι προβληματίζεσαι που πίσω στην πατρίδα οι κοπέλες που είναι στην ηλικία σου έχουν κάνει και παιδί. Στη θέση σου δεν θα το έβλεπα αυτό σαν μακροχρόνια σχέση, και με την έννοια του ότι μιλήσατε πριν 2 χρόνια, σου δείξε ενδιαφέρον πριν 2 χρόνια, υποθέτησε εσύ ότι είχε σχέση τότε, που πολύ πιθανόν να είχε, και σε είχε στην άκρη του μυαλού του και επικοινώνησε ξανά μετά από 2 χρόνια. Αυτό ακριβώς δείχνει και το ότι δεν το παίρνει και πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, δηλαδή τη γνωριμία σας. Γιατί σκέφτομαι ότι και αυτός, ένας άνδρας στα 47 που ζει στη Δυτική Ευρώπη, μπορεί ήδη να έχει οικογένεια, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει, μπορεί να έχει πλάνα, μπορεί να έχει σχέδια, μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θα επιστρέψει και αυτό στη χώρα του και να πάρει μια κοπέλα που να είναι από τη χώρα του, ή εκεί που είναι να πάρει μια κοπέλα που να είναι με την ίδια κουλτούρα, την ίδια θρησκεία, την ίδια νοοτροπία. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά αγάπη μου, αν αυτό σε έβλεπε σοβαρά, από την πρώτη στιγμή που μιλήσατε θα το επιδίωκε και δεν θα περίμενε 2 χρόνια μετά. Τώρα, το ερώτημά σου είναι legit, είναι νόμιμο, έχεις δίκιο να κάνεις αυτό το ερώτημα. Καρδιά ή λογική? Η πολλή επιλεκτικότητα είναι προστασία του εαυτού ή χάσιμο ευκαιριό? Θα έλεγα ότι για μια κοπέλα στα 28 όπως είσαι εσύ, που ζεις εκεί που ζεις και που είσαι μόνη και έχεις μοναξιά και σου λείπουν οι άνθρωποι από την Ελλάδα και το μυαλό σου είναι πίσω στην Ελλάδα, εάν εσύ ίδια μπορείς να διαχειριστείς, να κάνεις μια σχέση με την προοπτική, να μην έχει προοπτική, τι εννοώ, μια σχέση για το εδώ και τώρα, όχι μια σχέση για το μέλλον, όχι μια σχέση για να φτιάξεις οικογένεια, όχι μια σχέση για να κατασταλάξεις με κάποιον, δεν είναι κακό, δεν είναι κακή ιδέα. Εκτός φυσικά κι αν εσύ, επειδή αναφέρεις καρδιά, και η καρδιά δεν έχει να κάνει με την επιθυμία την ερωτική, δεν έχει να κάνει με το θέλω να αποκτήσω εμπειρίες, έχει να κάνει με το ερωτεύω με κάποιον, εκτός κι αν εσύ ήδη τον έχεις ερωτευτεί ή τον βλέπεις πολύ ρομαντικά. Οπότε κουκλάρα μου, αν πας να κάνεις μια εμπειρία με κάποιον για τον οποίο έχεις ερωτικά συναισθήματα, είναι πολύ πιθανόν να καρδιοπονέσεις. Άρα, προστάτευσε την καρδιά σου. Αν η καρδιά σου μιλάει με την έννοια του ερωτεύτηκα αυτό τον άντρα και τον βλέπω ως
σύντροφο για το μέλλον και τον βλέπω ερωτικά και θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου μαζί του, θα είναι έτσι λίγο επίφοβο να προσπαθήσεις, να προχωρήσεις. Το γεγονός ότι είχε πολύ καιρό να κάνει σχέση, αυτό επίσης θα σε κάνει ευάλωτη στον ερωτευτής εύκολα. Και επίσης δεν έχουμε ρωτήσει και τον άλλον. Ο άλλος μπορεί να θέλει απλώς να πάτε για ένα φαΐ και να πάτε για ένα πίδημα μετά και να μην θέλει κάτι περισσότερο. Δεν τον έχουμε ρωτήσει τον άλλον. Αυτή την ερώτηση πρέπει να τον κάνεις στον εαυτό σου. Είσαι εσύ για σχέση χωρίς συναίσθημα? Θα μπορούσες να κάνεις μια γνωριμία επιπόλαιη που να διαρκέσει λίγο καιρό και να μην σε ενοχλήσει μετά? Επίσης, να δεις και το κομμάτι του γιατί ερωτεύεσαι μεγαλύτερους άνδρες. Μήπως έχεις κάποιο θέμα με τον μπαμπά, ντάντι ίσως που είχαμε πει και στο vlog το Σάββατο? Μήπως ψάχνεις να βρεις κάποια συναισθηματική ασφάλεια και προστασία από αυτούς τους άνδρες που ερωτεύεσαι σε αυτές τις ηλικίες? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Και δεν μπορώ σαφώς να σου δώσω απάντηση η οποία να είναι το ίδιο έγκυρη με τη δουλειά που θα κάνεις με ένα ψυχολόγο από κοντά. Δηλαδή να κάνεις συνεδρίες με ένα ψυχολόγο από κοντά ή μέσω Skype. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και Κύπρο και Ελλάδα που χρησιμοποιούν τις συνεδρίες μέσω Skype. Γιατί εκεί που είσαι μπορεί να μην έχει κάποιον που να έχει παρόμοια νοοτροπία με σένα. Νομίζω θα σου κάνει περισσότερο καλό να συνεργαστείς με ένα ψυχολόγο που να είναι Έλληνας ή Κύπριος παρά με ντόπιο εκεί πέρα. Να το δουλέψεις λίγο αυτό το θέμα για να δεις γιατί ερωτεύεσαι μεγαλύτερους άνδρες. Και επίσης είναι και πιο πολλά θέματα. Ποια είσαι? Τι θέλεις από τη ζωή σου? Πόσο καιρό θέλεις να μείνεις εκεί που είσαι? Θέλεις να μείνεις μόνιμα? Θες να μείνεις για λίγο και να επιστρέψεις πίσω? Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον? Ποιο είναι το δικό σου όραμα? Σου λέω ότι αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που γράφεις και από τη φατσούλα σου που είναι τόσο γλυκιά ότι είσαι ένα πλάσμα, νομίζω, έτσι το νιώθω, θα μου στείλεις πίσω αν σε έχω καταλάβει καλά, που θέλεις αυθεντικά πράγματα στη ζωή σου, που θέλεις ολοκληρωμένα πράγματα στη ζωή σου και ίσως και γι' αυτό έχεις μείνει χωρίς σχέση τόσο καιρό. Εγώ δεν θα σου έλεγα ούτε πήγαινε ούτε μην πας. Εγώ θα σου έλεγα να τα βάλεις όλα τα δεδομένα κάτω και να σκεφτείς και να αφουγκραστείς τα συναισθήματα σου. Η γνώμη μου είναι αν νιώθεις ερωτικά συναισθήματα, γι' αυτό λες καρδιά, να το ψάξεις λίγο καλύτερα, δηλαδή να προσέξεις τον εαυτό σου λίγο καλύτερα, γιατί αφού ήδη μιλάς για καρδιά υπάρχει κίνδυνος να κολλήσεις, να προσκολληθείς και μετά να έχεις θέματα που να έχεις μια σχέση ή άμπρο χωρίς σε σχέση που να μην τη θέλουν οι δικοί σου και να σας φέρουν σε σύγκρουση, ή αν αυτός θέλει μόνο μια ξεπέτα ή μόνο μια ελαφριά περιπέτεια μετά που θα σταματήσεις ή να πληγωθείς κλπ. Σου στέλνω την αγάπη μου. Και μην είσαι τόσο αρνητική με το διαδίκτυο. Δες λίγο την εκπομπή που κάναμε προχθές τη Δευτέρα με τη Μαρία την Αφροδίση, την έχω στο κανάλι για τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Ίσως αν προσπαθούσες να γνωρίσεις κόσμο μέσω διαδικτύου, να έβρισες πιο εύκολα να συνομιλήσεις κάποιον ο οποίος να είναι πιο κοντά στην ηλικία σου, στα ενδιαφέροντα σου, ίσως και στην εθνικότητα σου. Και υποθέτω ότι για σένα είναι σημαντικό πράγμα η εθνικότητα. Δεν το λέω, για μένα δεν είναι. Δεν έχει σημασία ποια εθνικότητα είναι κάποιος. Για μένα σημασία έχει ο άνθρωπος. Αλλά εσύ φαίνεται ότι έχεις κάποιες παραδοσιακές αξίες, τις οποίες οφείλεις να τις σεβαστείς. Εσύ ίδια τις αξίες σου ή να τις αλλάξεις, εάν σε δυσκολεύουν στη ζωή σου. Αυτά ήθελα να σου πω. Σου στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά.